Πάμε τώρα στην αγορά, στην εμπορική κίνηση, καθώς ήδη είμαστε σε περίοδο καλοκαιρινών εκπτώσεων. Ο Ιούλιος μας αποχαιρετά, αλλά οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν και τον Αύγουστο, μέχρι τέλος Αυγούστου. Οι έμποροι ελπίζουν και ευελπιστούν, κάνοντας υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, να τζιράρουν, όπως λένε στην εμπορική γλώσσα, γεμίζοντας τα ταμεία, προκειμένου να αναπληρώσουν χαμένα και ζημιές του παρελθόντος. Πάμε να κουβεντιάσουμε με τον καλεσμένο μας, στη σύνδεσή μας ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πτολεμαΐδας, ο Μιχάλης ο Δελικώστας. Καλησπέρα κύριε Δελικώστα. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Καταρχήν πώς περνάνε οι έμποροι αυτή την περίοδο. Πριν πάμε στις υποχρεώσεις, γιατί έχετε και πολλές υποχρεώσεις ως επιχειρήσεις, με την κυριότερη, τις επιστρεπτές. Πώς θέλετε να περνάμε? Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τους εμπόρους. Να ξεκινήσω λίγο από τις εκπτώσεις που ξεκινήσανε αρχές Ιουλίου. Είναι πολύ μέτρια η κατάσταση. Λίγο στην πρώτη εβδομάδα κάτι μπορούμε να πούμε ότι έγινε. Αλλά όσο περνάει, φτάνουμε στο τέλος του μήνα, ξέρετε, και τα λεφτά λιγοστεύουνε. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, έχουν συσσωρευτεί πολλές υποχρεώσεις, όπως είπατε και εσείς. Ελπίδα των εμπόρων είναι πλέον η πληρωμή, τώρα που θα πληρωθεί ο κόσμος τέλος του μηνός, να δώσει μια καινούργια όθηση στην αγορά, και η περίοδος του 15 Αυγούστου, που όπως γνωρίζετε και τότε γίνεται μια καλή κατανάλωση. Οι υποχρεώσεις των εμπόρων αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είναι πάρα πολλές. Να αρχίσω από τις επιστρεπτές προκαταβολές. Είναι αρκετά τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψουμε. Βέβαια είναι και πολλές οι δόσεις, αλλά αυτοί που θέλουν να πληρώσουν και εφάπαξ είναι πάρα πολύ κερδισμένοι, γιατί γλιτώνουν αρκετά χρήματα. Δεν είναι μόνο επιστρεπτέα προκαταβολή, είναι ο φόρος του εισοδήματος, η πρώτη δόση που λύγει και αυτή τώρα τέλος Ιουλίου. Είναι τα έμφυα, είναι οι ασφαλιστικές μας εισφορές. Είναι πάρα πολλά, και αν έχει και κανένας και δάνεια και στις τράπεζες κτλ, καταλαβαίνετε ότι το βάρος είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορούν να ξέρω πώς θα πληρωθούν και όλα αυτά τα χρήματα. Τώρα, από τη μια μου κουβεντιάζουμε για εκπτώσεις, δηλαδή ουσιαστικά για καλές τιμές σε σχέση με το καταναλωτικό κοινό, και από την άλλη εσείς επιβαρύνεστε με αυξήσεις στις πρώτες ύλες, στις αγορές, αλλά και στο κόστος λειτουργίας ενός καταστήματος. Δεν ξέρω αν αυτή η εξίσωση βγαίνει, κύριε Δελικώστα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η εξίσωση μπορώ να πω ότι βγαίνει πάντα εις βάρος των εμπόρων. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές, σε αυτό τουλάχιστον αυτή την περίοδο την καλοκαιρινή, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα έρθει ο χειμώνας και εκεί δεν θα μπορούμε πλέον να κρατήσουμε κάπως τις τιμές. Η περίοδος αυτή να μας δώσει λίγο μια ρευστοποίηση των προϊόντων, για να μπορέσουμε να μπούμε στο χειμώνα με καινούργιες ανάσες και με καινούργια ελπίδα. Βέβαια το κόστος της ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και του πετρελαίου κίνησης και βενζίνας, επηρεάζουν πάρα πολύ τις τιμές. Έχουμε ανώδικες τάσεις τιμών, αλλά ελπίζω ότι αυτή την περίοδο, και νομίζω ότι και όλοι οι έμποροι, ειδικά της Εορδαίας, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές που έχουμε βάλει στις εκπτώσεις σταθερές για να ψωνίσει ο κόσμος από τα δικά μας μαγαζιά. Θέλω να προσθέσω εδώ ότι χθες μας ανακοινώθηκε κιόλας ότι τελείωσε και η περίοδος που γινόταν οι εκπτώσεις, η περίοδη του Νοεμβρίου και του Μαΐου. Ένα αίτημα που ήταν μέσα στα πλάνα μας και οι ομοσπονδίες μας είχαν ζητήσει πολλές φορές να κατεργηθεί, διότι αυτό παραπλανούσε τους καταναλωτές και δεν ξέραμε πότε έχουμε εκπτώσεις πραγματικές και πότε είχαμε... Ουσιαστικά απαξίωνε το θεσμό σιγά σιγά. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ, γιατί δεν ήξερε το καταναλωτικό κοινό πότε ήταν πραγματικά εκπτώσεις και πότε έχουμε εκπτώσεις... Άρα μας λέτε το ενδιάμεσες εκπτώσεις τέλος. Το ενδιάμεσο εκπτώσεις τέλους θες ανακοινώθηκε, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί τώρα όταν θα γίνονται εκπτώσεις θα ξέρουμε ότι έχουμε εκπτώσεις. Ενδιάμεσες εκπτώσεις από τότε που έγινε αυτός ο θεσμός ήμασταν αντίθετοι και ευτυχώς ήρθε η ώρα που κατεργήθηκε. Τα δεκαήμερα προσφορών ισχύουν όμως. Ισχύουν, ναι, μπορεί να κάνεις δεκαήμερο προσφορών.
αλλά σας είπα, οι εκπτώσεις μπερδεύαν τον κόσμο. Ενδεχομένως, κύριε Δελικώστα, η ακρίβεια συνολικά δημιουργεί και μια κακή ψυχολογία στο καταναλωτικό κοινό, και επειδή είναι αλήθεια ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν είναι οι πρώτες ανάγκες, αλλά είναι η βόλτα, είναι το θέραπι, το shopping therapy που κάνουν οι κυρίες αλλά και οι άντρες, και όλο αυτό πάει παραπίσω την κίνηση στα καταστήματα. Οπωσδήποτε, το έχουμε πει πολλές φορές, η ψυχολογία είναι ο νούμερο ένας παράγοντας και μετά είναι και το χρήμα. Αν η ψυχολογία του κόσμου είναι ανεβασμένη, και πόσο μπορεί να είναι ανεβασμένη αυτή την περίοδο που ξέρετε τι γίνεται, οπωσδήποτε και οι πωλήσεις στα μαγαζιά και η βόλτα που κάνουν ακόμα αφήνει χρήμα. Η ψυχολογία του κόσμου αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο καλή. Ξέρετε, όλοι σκέφτονται πώς και αν μπορούν να πάνε διακοπές, που εγώ πολύ δεν το ακούω αυτό το πράγμα εδώ στην Τολεμαϊδά. Και θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε με αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Μέχρι τέλος Αυγούστου, λοιπόν, θερινές εκπτώσεις. Τα ποσοστά, είναι ελκυστική αγορά της περιοχής. Είναι ελκυστική αγορά, είναι και όλα τα ποσοστά από ό,τι βλέπω εγώ στις βιτρίνες των καταστημάτων είναι μέχρι 60%, πολλές φορές φτάνουν και μέχρι 70%. Αν κάποιος έχει στόκ, ειδικά παλαιότερο, το έχει βάλει στο 70%. Είναι ελκυστικά. Αλλά και στα καινούργια τα πράγματα οι εκπτώσεις είναι καλές. Να βγει ο κόσμος να κάνει μια βόλτα στα μαγαζιά και να ψωνίσει από την τοπική αγορά. Και ενδεχομένως, θα έλεγα εγώ, να στηρίξει και την τοπική αγορά. Ακόμη και αν δει τιμή λιγάκι ακριβότερη, ας συνυπολογίσει και το μεταφορικό μέσο που θα τον πάει σε μια άλλη αγορά μακρύτερα. Όλα πρέπει να τα υπολογίσει. Να υπολογίσει κιόλας ότι, επειδή και αντίπαλο μας πλέον είναι και το υπολογίσει μέσω ίντερνετ και τα e-shop, θα υπολογίσει και τα έξοδα που θα κάνει να πάρει ένα προϊόν, τα μεταφορικά, την αντικαταβολή που θα στείλει πίσω. Αυτά όλα είναι χρήματα, δεν είναι η τιμή ακριβώς η τιμή που βλέπει εκείνη την ώρα, αλλά να υπολογίσει και τα έξοδα για να παραλάβει το αντικείμενο που παραγγέλνει. Και αυτά, αν τα βάλεις κάτω και τα δεις, πιστεύω ότι οι τιμές είναι καλές στα μαγαζιά. Και σίγουρα υπάρχει και αυτή η προσωπική σχέση με τον μικρό καταστηματάρχη, με τη μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό είναι που κερδίζει. Αλλά πιάνει και το προϊόν, έτσι. Μπορεί να δει το ύφασμα, μπορεί να το προβάρει, ενώ στο ηλεκτρονικό εμπόριο αυτά δεν υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς, ότι μπορεί να έρθει να το αλλάξει και μετά από 5 μέρες, αν τυχόν ήταν κάτι ελαττωματικό. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Η επαφή με τον επιχειρηματία και με τον έμπορο είναι για μένα η πρώτη στην πρώτη γραμμή πάνω-πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλές δουλειές σε εσάς και καλή περίοδο. Και καλό Αύγουστο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά.